Όποιος γίνει αληθινός μαθητής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτός γίνεται πραγματικά σοφός και ζώντας ζωήν ευσεβίας, αξιώνεται και τσιανιού χαράς και μακαριότητος. Ο αληθινός άνθρωπος, λέει ο Άγιος Αντώνιος, στην 87η του παρένεση περί ήθους ανθρώπων και Χριστής πολιτείας, που βρίσκεται στη Φιλοκαλία, φροντίζει ο αληθινός άνθρωπος να είναι ευσεβής, ότι αληθή άνθρωπος σπουδάζει ευσεβής είναι, γιατί αληθινά άνθρωπος είναι ο ευσεβής άνθρωπος, αυτός δηλαδή ο οποίος έχει σωστή σχέση με το Θεό, σέβεται το Θεό, τηρεί τις εντολές Του, υπακούει στο θέλημά Του, είναι σε κοινωνία με Αυτόν, ζει τη ζωή Του, τη ζωή δηλαδή, την αληθινή του Θεού. Και είναι ευσεβής, συνεχίζει ο Μέγας Αντώνιος, εκείνος που δεν επιθυμεί τα ξένα πράγματα. Ξένα δε από τον άνθρωπο είναι όλα τα κτίσματα, όλα επομένως τα περιφρονεί, επειδή είναι εικόνα του Θεού. Ο αληθινά ευσεβής άνθρωπος, επομένως ασκεί την ακτιμοσύνη. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος περιφρονεί όλα τα κτίσματα. Πάντων τίνει καταφρονεί ως εικόν του Θεού. Όλα επομένως τα περιφρονεί επειδή είναι εικόνα του Θεού. Εικόν δε Θεού γίνεται άνθρωπος, γίνεται εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος όταν διαβιεί με τρόπον ορθό και τέτοιο που να αρέσει στον Θεό. Διαφορετικά όμως δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό, εάν δεν απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τα βιωτικά. Δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή να διασώσει την εικόνα του Θεού το κατ' εικόνα και να το φανερώσει αλόβητο και κέραιο ο άνθρωπος, παρά μόνο εφόσον θα ζήσει ορθά, θεάριστα, με μια ζωή που αρέσει στο Θεό. Εικόν δε Θεού γίνεται άνθρωπος όταν ορθώς και αρεσκόντος Θεό πολιτεύεται. Άλλος δε ουχ ιόντε τούτο γενέστε, εάν μη αποστεί άνθρωπος των βιωτικών. Και δεν μπορεί κανείς να ζήσει αληθινά θεάριστα, αληθινά σωστά, εάν δεν απομακρυνθεί από όλα τα βιωτικά, από όλα τα γήινα, από όλα τα χωμάτινα. Εκείνος δε που έχει νου θεοφιλή, γνωρίζει καλά ότι κάθε ψυχική ωφέλεια και κάθε είδος ευλαβίας από αυτό προξενείται. Αυτός που έχει νου θεοφιλή, αυτός απομακρύνεται από κάθε τι που βλάπτει την ψυχή του και εγκολφώνεται κάθε τι που ωφελεί την ψυχή του. Ο δε νουν έχουν θεοφιλή, πάσαν ψυχικήν ωφέλειον και πάσαν ευλάβειον, εξ αυτού γενωμένη επίσταται. Γνωρίζει καλά ότι κάθε ψυχική ωφέλεια και κάθε ήθος ευλαβίας από αυτό προξενείται, δηλαδή από το να φύγει ο άνθρωπος από όλα τα βιωτικά, από την προσκόλληση στην ύλη, στα χρήματα, στη μάταιη δόξα των ανθρώπων και στις ειδονές, τις γήινες, τις αρχικές. Ο θεοφιλής άνθρωπος κανέναν άλλο δεν κατηγορεί για εκείνα στα οποία ο ίδιος αμαρτάνει, παρά μόνο τον εαυτό του. Αυτό δε είναι σημείο ψυχής που πρόκειται να σωθεί. Δεν κατακρίνει κανέναν. Ο θεοφιλής ανήρ ουδένα άλλον μέμφεται, εφείς αυτός αμαρτάνει. Δεν δικαιολογείται, δεν ρίχνει το στέξιμο σε άλλους, δεν κατηγορεί κανέναν ότι φταίει, αλλά ο ίδιος λέει ότι εγώ φταίω για τα αμαρτήματά μου και κανένας άλλος. Τούτο δε σωζωμένης ψυχής εστί σημείων, και αυτό είναι σημάδι της αληθινά σωζωμένης ψυχής. Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του ευσεβούς ανθρώπου, ότι αποδεσμεύεται από όλα τα γήινα, απομακρύνεται, αφίσταται
και καταπτύσσει και καταφρονεί όλα τα βιωτικά, τα γήινα, τα χωμάτινα. Πορεύεται σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Ζει μια ζωή θεάριστη και ποτέ δεν κατακρίνει τους άλλους και ποτέ δεν κατηγορεί κανέναν για τα σφάλματα που υπέπεσε, αλλά ο ίδιος κατηγορεί τον εαυτό του για τα σφάλματά του και αυτόν μόνο, τον εαυτό του δηλαδή, παρουσιάζει ως υπεύθυνο για τα σφάλματά του. Στην προηγούμενη παρένεσή του, στην 86η, ο Άγιος Αντώνιος παρουσιάζει επίσης τα χαρακτηριστικά, μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του ευσεβούς ανθρώπου. «Εννοών τα περί Θεού, ευσεβείς έσω», λέει, «έχοντας στο νου σου όσα είναι σχετικά με το Θεό, όσα πρέπει να σκεφτόμαστε για τον Θεό, όσα αρμόζει, να είσαι ευσεβής». Και τι σημαίνει ευσεβής? Άφθονος, χωρίς δηλαδή φθόνο, αγαθός, σόφρον, πράος, χαριστικός, δηλαδή εύκολα να, και με χαρά να δίνεις, να δωρίζεις, να χαρίζεις, χαριστικός κατά δύναμη, όσο μπορείς με την κατά δύναμή σου να δίνεις τους άλλους και να δίνεσαι, κοινωνικός, να είσαι κοινωνικός, να κοινωνείς με τους άλλους, να βοηθάς τους άλλους στις ανάγκες τους, να δείχνεις την Χριστό αγάπη σε όλους, να είσαι αφιλόνικος και τα όμοια, να αποστρέψεις δηλαδή τις φιλονικίες, τις έχθρες και όλα τα σχετικά με αυτά. Αύτιγαρ εστίν η ασύλλητος κτήσης της ψυχής. Αυτή, λέγει, είναι η ασύλλητη περιουσία της ψυχής, δηλαδή το να αρέσεις εξαιτίας αυτού του είδους των γνωρισμάτων, δηλαδή της ευσεβίας στον Θεό, και το να μην κρίνεις κανένα ή να λες για κανέναν ότι ο τάδε είναι κακός και αμάρτησες. Αυτή είναι η περιουσία την οποία δεν μπορεί να σου κλέψει κανένας, η περιουσία της ψυχής. Και με αυτόν τον τρόπο θα σώσεις την ψυχή σου, θα την κερδίσεις για την αιωνιότητα, με το να αρέσεις το Θεό έχοντας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του ευσεβούς ανθρώπου, να μην φθονείς, να είσαι αγαθός, να είσαι σόφρον, δηλαδή καθαρός ηθικά, να είσαι πράος, να είσαι ελεήμων και κατά τη δύναμή σου να κοινωνείς στις ανάγκες των αδελφών σου, να μην αγαπάς τη φιλονικία και όλα τα όμοια με αυτά, και ακόμα να μην κρίνεις κανέναν, να μην κατακρίνεις και να μην λες για κανέναν ότι ο τάδε είναι κακός και ότι αμάρτησε. Αλλά το καλύτερο είναι να αναζητάς τα δικά σου κακά και να εξετάζεις κάθε αυτόν τη δική σου πολιτεία, αν είναι ευάρεστος στο Θεό. Διότι τι μας ενδιαφέρει αν ο άλλος είναι πονηρός? Καταλήγει ο Μέγας Αντώνιος στην 86η παρένεσή του. Αλλά βέλτιον εστί είναι πολύ καλύτερο από το να ασχολείσαι με τους άλλους. Τα εαυτού κακά ζητήν, να αναζητάς τα δικά σου σφάλματα και σκοπήν κάθε αυτόν την εαυτού πολιτεία, για να εξετάζεις βαθιά με τον εαυτό σου, κάθε αυτόν, τη δική σου πολιτεία, το δικό σου τρόπο ζωής, ή εστίν αρέσκουσα το Θεό, εάν αρέσεις το Θεό, τι γαριμήν μέλη εάν άλλος εστί πονηρός, γιατί τι μας ενδιαφέρει εάν ο άλλος είναι πονηρός. Βλέπουμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά του ευσεβούς ανθρώπου. Η ευσέβεια είναι εις πάντα ωφέλιμος, προς πάντα ωφέλιμος, λέει ο Απόστολος. Επαγγελίας έχουσα ζωής, της νυν και της μελώσης, γιατί υπόσχεται αγαθά και σε αυτή και στη μέλλουσα ζωή. Σε αντίθεση με τη σωματική γυμνασία, η οποία προσολίγουν στην ωφέλιμος, η εκγύμναση του σώματος λίγο ωφελεί, ενώ η ευσέβεια είναι ωφέλιμη σε όλα, διότι υπόσχεται αγαθά και για αυτόν τον αιώνα
και σε αυτόν τον αιώνα και στο μέλλοντα. Και είναι μέγας πορισμός η ευσέβεια, πηγή πλούτου πνευματικού, όταν συνοδεύεται από αυτάρκεια, έστι δε πορισμός μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτοί που θα ζήσουμε ευσέβεια, αυτοί που θέλουν να ζήσουμε ευσέβεια, εν Χριστώ Ιησού αυτοί θα διωχθούν, όπως λέει πάλι ο Απόστολος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του. Πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζήν, εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται. Με το που θα θελήσεις να ζήσεις με ευσέβεια, αμέσως θα αντιμετωπίσεις τον αντίδικο διάβολο και τα όργανα του που θα σε καταδιώξουν. Η ευσέβεια είναι σοφία, θα μας πει και το Πνεύμα το Άγιο στο βιβλίο του Ιώβ. Χαρακτηριστική ιδιότητα του αστεριού είναι το φως του, λέει και Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, και θα διαβάζουμε αυτά στη συλλογή «Φως τα φώτα». Χαρακτηριστική ιδιότητα εκείνο που σέβεται το Θεό είναι η αίσθηση της μηθαμινότητάς του και η ταπείνωση. Ο αληθινά ευσεβής είναι ταπεινός. Όπως το φίδι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αφήνει το υπόλοιπο σώμα και φροντίζει να διασώσει το κεφάλι του, έτσι κι εσύ, εάν παραστεί ανάγκη, μη διστάσεις να θυσιάσεις είτε χρήματα, είτε σώμα, είτε την παρούσα ζωή, είτε όλα όσα έχεις, για να διατηρήσεις την ευσέβεια. Διότι αν φύγεις από αυτόν τον κόσμο έχοντας ευσέβεια, όλα θα σου τα δώσει ο Θεός με μεγαλύτερη λαμπρότητα και το σώμα σου με μεγαλύτερη δόξα θα το αναστήσει πάλι. Και αντί χρημάτων θα σου δώσει τα αγαθά που δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Τίποτε δεν συντελεί, λέει πάλι ο Χρυσόστομος, τόσο στην ευσέβεια της ψυχής, όσο η συμφορά, η δοκιμασία και η θλίψη. Η θλίψη είναι η μητέρα της ευσεβίας, όταν αυτή την θλίψη που μας έρχεται εξωτερικά την υπομένουμε με ευχαριστία και με δοξολογία. Απόδειξη ευσεβίας, λέει πάλι ο Χρυσόστομος, είναι να έχει κανείς συνεχή μνήμη των Θεών πραγμάτων και με συχνές προσευχές να προσπαθεί να εξευμενήσει τον Θεό. Ούτε ο νεκρός που ανασταίνεται δεν προσελκύει τόσο πολύ τον ειδωλολάτρη, όσο τον προσελκύει ο άνθρωπος που ζει ευσεβώς, γιατί από τον αναστημένο θα εκπλαγεί, ενώ από τον ευσεβή θα ωφεληθεί. Το θαύμα έγινε και έφυγε, ενώ η ευσέβεια παραμένει και συνεχώς καλλιεργεί την ψυχή. Ευσεβής, θα μας πει και ο Μέγας Βασίλειος, είναι όχι εκείνος που ελεεί πολλούς, αλλά εκείνος που δεν αδικεί κανέναν. Γνώρισμα των ευσεβών, θα μας πει και ο Άγιος Ιάκης Κλίμακος, είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Γνώρισμα των ευσεβεστέρων είναι να δίνουν και σε εκείνο που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που το αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Και τέλος, ο Μέγας Αντώνιος θα μας πει ότι η ευσέβεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, να τηρεί τις Άγιες Εντολές Του. Ας αγωνιστούμε λοιπόν και εμείς να γίνουμε ευσεβείς, να αποκτήσουμε όλα αυτά τα γνωρίσματα του ευσεβούς, την ταπείνωση, την ακατακρισία, την αφιλαργυρία, την αφιλονικία, την πραότητα, τη σοφροσύνη, την ελεημοσύνη, την αληθινή κοινωνικότητα, την ευλάβεια και τον σεβασμό των εντολών του Θεού και την τήρηση των Θείων αυτών εντολών για να αξιωθούμε και τις Βασιλείες του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.